Κυρίες και κύριοι, ετοιμάζω ένα παραμότορ τρέιλερ το οποίο θα έχει και κάμπινγκ μέσα. Πού θέλω να καταλήξω? Αυτό είναι ένα μηχανάκι το οποίο εγώ, αυτό που βαριέμαι πολύ είναι να είμαι μόνος μου. Ένα είναι το πρόβλημα. Και το δεύτερο το πρόβλημα είναι να το μεταφέρω. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το βλέπω. Είμαστε στο γκαράζ εδώ. Ναι, δεν μπορώ να το βλέπω. Είμαστε στην αποθήκη και είναι τα πράγματα έτσι πάντα εδώ πέρα. Γιατί αποθηκεύουμε τα πράγματα. Θα φτιάξω ένα παραμότορ τρέιλερ το οποίο θα έχει μέσα μία σκηνή του κάμπινγκ κανονική, την οποία την παίρνεις και τη στήνεις. Θα έχει μέσα το μηχάνημα αυτό, θα είναι με κουκούλα να μην σκονίζεται, θα το κουτσάρω και θα φεύγω να πάω να πετάξω. Θα είναι πολύ popular το πέταγμα για την εποχή του Σεπτεμβρίου. Εκεί θα ασχοληθώ το Σεπτέμβριο με το πέταγμα πολύ. Τώρα θα κάνω εξάσκηση, μέχρι το Σεπτέμβριο θα κάνω εξάσκηση για το να είμαι εκπαιδευμένος. Και το Σεπτέμβριο θα κάνω πτυσούλες μετά, το χειμώνα είναι απόλαυση, γιατί είναι και δεν έχει θερμικά και είναι πολύ ωραία, έτσι πηγαίνει λάδι το μοτέρ και, αλλά εγώ θέλω να το έχω έτοιμο από τώρα, γιατί άμα σκεφτείτε πράγματα που θα κάνω τώρα το καλοκαίρι, τα ετοίμαζα από το χειμώνα, δηλαδή εγώ το πάω ανάποδα. Τώρα θα ετοιμάσω αυτό για το παραμότορ τρέιλερ για το χειμώνα. Και τα πράγματα που ετοίμαζα για το χειμώνα, τώρα για το καλοκαίρι, drive and ride, είναι έτοιμα, με μικρές λεπτομέρειες χρηστούν. Τώρα θα πάρω να φτιάξω μέτρα, ladies and gentlemen, ας το κάνω ένα 10, ένα 10 το τρέιλερ, να έχει και λίγο κενό. Θα πρέπει να φτιάξω το κλιματιστικό, γιατί πρέπει να έχω μια θερμοκρασία η οποία θα είναι όχι ανοιχτή, θα είναι απολαυστική. Θα λες, α, τι ωραία είναι εδώ πέρα. Και αυτό είναι κλιματιστικό σκηνής. Είναι κατασκευασμένο να είναι για σκηνές. Σκηνές οροφής, σκηνές δαπέδου, σκηνή κάμπινγκ. Είναι κλιματιστικό και βγάζει παγωμένο αέρα. Πολύ ψαγμένο, EcoFlow. EcoFlow είναι η μάρκα. Wave 2. Από εδώ βγάζει το ζεστό. Αφού δουλεύει το μοτέρ μέσα, κάνει διάφορες εργασίες μέσα για να καταλήξει να βγάζει τον παγωμένο τον αέρα από εδώ. Εδώ βγάζει το ζεστό, είναι σαν εξάτμιση τώρα εδώ πέρα αυτά. Και αυτό εδώ πέρα θα στέλνει στη σκηνή μέσα, ανοίγει, θα στέλνει στη σκηνή μέσα τον παγωμένο αέρα. Θα κάνω ένα κλουβάκι έτσι ωραίο, να ανασένει, τέτοια αυτά, εδώ περιποιημένο, να σκεπάζεται, να μην βρέχει, να μην σκονίζει, να μην κάνει, να μην ράνει. Αυτό θα πάει σε όλα τα τρέιλερ, γιατί εγώ έχω ένα τρέιλερ για να κάνω το drive and ride. Κάμπινγκ. Όλα είναι με κάμπινγκ, παιδιά. Ό,τι λέω τώρα είναι με κάμπινγκ. Drive and ride, δηλαδή παίρνω τη μοτοσυκλέτα, πάω σε ένα κάμπινγκ, κατεβάζω τη μοτοσυκλέτα και πάνω στο, στο τρέιλερ θα έχει μια σκηνή από αυτές που είναι πάνω. Rooftop tent. Και θα είναι εκεί, θα κοιμάμαι και θα έχω και αυτό εδώ πέρα. Μόλις εγώ όμως θέλω να πάω να κάνω παραμότορ trip, θα παίρνω το άλλο το τρέιλερ που θα είναι φτιαγμένο για το παραμότορ. Θα χωράει το παραμότορ μέσα και θα πρέπει να έχει και αυτό μια καρέκλα και τέτοια, έτσι. Να με κουτσάρω και να φύγω. Αυτό όμως θα πρέπει να βγαίνει και να μπαίνει στο τρέιλερ, γιατί δεν μπορώ να τον αγοράσω τρία τέτοια. Τρία τρέιλερ διαφορετικά, τρία διαφορετικά ειδών κάμπινγκ. Και ένα στο αυτοκίνητο, κάμπερ, Corolla κάμπερ, τέσσερις διαφορετικούς τρόπους να κάνω κάμπινγκ. Θα μου πεις, γιατί δεν παίρνεις ένα κάμπερ? Θα κάνω άλλο επεισόδιο γι' αυτό, αλλά στο σημερινό επεισόδιο θα σας πω ότι έχω τέσσερις διαφορετικούς τρόπους για να μην βαριέμαι κιόλας. Γιατί, άμα πάω στη rooftop tent μπορεί να βαρεθώ. Μετά έχω μια άλλη σκηνή την οποία θα κάνουμε ένα βίντεο αύριο κιόλας, την οποία θα τη στήσω, είναι τεράστια, είναι όσο είναι η αποθήκη αυτήν. Είσαι όρθιος. Δηλαδή, όρθιος έτσι εδώ πέρα, τεράστιο, τεράστιο πράγμα. Και βάλω το κλιματισμό μέσα, μπουμπονίζει μέσα και σαν μέσα έχει και παράθυρα με διαφανές κουρτινάκια τέτοια,
μεγάλη σκηνή και το μόνο μου πρόβλημα, αφού τα έχω όλα αυτά, ήταν η θερμοκρασία και δεν πήγαινα καθόλου για κάμπινγκ, γιατί η θερμοκρασία και μου αρέσει τόσο πολύ το κάμπινγκ, παιδιά, τόσο πολύ μου αρέσει η σκηνή. Μου αρέσει να ακούω τις ψυχάλες να χτυπάνε το αεράκι, να κάνει την flappering, flap, 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 ένα material, και δεν μπορούσα να πάω γιατί ζεσταίνομαι. Είμαι και 46 χρονών τώρα, μετά τα 40 ζεσταίνομαι εγώ πολύ. Ενώ πριν άμα πετούσε κανένα παγκάκι και καθόμουν όλη μέρα στον ήλιο, ψινόμουν, δεν είχα πρόβλημα. Τώρα που θέλω λίγο, για μένα, η ταλαιπωρία για μένα είναι η ζέστη. Δεν είναι ούτε το κάμπινγκ, ούτε τίποτα δεν είναι αυτό η ταλαιπωρία. Εμένα είναι η ζέστη. Έτσι και ζεστάθηκα εγώ ή κρύωσα, ταλαιπωρούμε αφάνταστα. Και λύθηκε το πρόβλημα. Και θα κάνουμε το παραμότορ τρέιλερ τώρα, αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, λέει Ζέλμε. Τώρα, σήμερα το κάνουμε, τώρα αμέσως. Πάμε πάρουμε σίδερα. Πάμε να μετρήσουμε λίγο, να δούμε το τρέιλερ μαζί. Πάμε να πάρουμε σίδερα, να τα κολλήσουμε αμέσως. Αυτό εδώ, το οποίο το έχω παραγγείλει με τέτοιο τρόπο από τον Λακόπουλο, να έχει σούστα και να είναι μονόφιλη, μαλακή, για να μην κοπαράνε πίσω, γιατί το παραμότορο είναι 20 κιλά και άλλα 20 που θα βάλω εγώ 40. Να μην έχει αναρτήσεις για 500 κιλά. Και μετά όταν έχω 40 είναι σαν να μην έχει αναρτήσει καθόλου, κουπανάν μπαμ μπουμ μπαμ μπουμ πίσω. Το έχω κατασκευάσει έτσι με τέτοιο τρόπο, το οποίο είναι μαλακό, έτσι. Και τώρα αυτή τη στιγμή, αυτό που το είχα κάνει, είχα βάλει την σκηνή οροφής εδώ πάνω και εδώ έκανε έτσι, αλλά πέτυχε αυτό εντελώς. Απέτυχε παταγωδός, γιατί δεν μπορούσα να έχω μηχανάκι μαζί. Είτε μηχανάκι, είτε δεν με πέτυχε. Και τώρα αυτό το πράγμα που είχα κάνει εδώ πέρα, το έφτιαξα ήδη, εδώ, είναι έτοιμο. Ένα τεράστιο τρέιλερ, που πίσω παίρνει το μηχανάκι, μπροστά εδώ η σκηνή, και εδώ κάτω θα βάλω τα έπιπλα. Ομπρέλες, τέτοια. Λοιπόν, εδώ τώρα, αυτό το τρέιλερ είναι για να βάζω και σε αυτό μηχανή, αλλά τη μόνη διαφορά εδώ είναι όταν θέλω να πάω δύο άτομα και είναι για ένα άτομο αυτό το τρέιλερ με το rooftop tent. Εδώ όταν θέλω να πάω για δύο άτομα θα έχω μια σκηνή η οποία είναι μεγάλη, θα την φτιάξω εδώ ένα κουτί, η οποία είναι μεγάλη, παιδιά, είναι τεράστια, και θα τη βάζω εδώ, έτσι, και θα βάζω τη μηχανή. Ο καθένας μπορεί να έχει το δωμάτιό του, μπορεί να έχει την κουζίνα του, να έχει, δηλαδή είναι τεράστια αυτή η σκηνή. Άλλος σαν να κοιμηθεί, άλλος σαν να διαβάσει, δηλαδή είναι φοβερή. Σπίτι μεταφέρεις, αλλά είναι μεγάλη. Τη βάζω εδώ και το μηχανάκι. Αυτό είναι πιο πολύ όταν πας κάπου και λες θα κάτσω 5 μέρες. Και μόνος μου αν πάω κάπου και είναι να κάτσω 5 μέρες, για να είναι τεράστιο όλο. Ενώ η rooftop tent ανοίγει σε δευτερόλεπτο, κάνεις μια χρακ και λες εδώ σήμερα θα την νυχτερεύσω. Μετά θες να πας κάπου αλλού, την κλείνεις, πας αλλού. Λοιπόν, αυτή είναι η σκηνή μεγάλη εδώ που θα έχω, θα μπαίνει και εδώ. Τίποτα, μια βαλίτσα, την μπαίνεις και τη βάζεις, θα δεμένη θα είναι αυτή. Λοιπόν, εδώ τώρα τι θα κάνω, θα φτιάξω ένα κουτί μουσαμά. Ένα σκελετό πρέπει να φτιάξω τώρα. Σήμερα, τώρα μέσα, πάω πάρω τη σίδερα, τώρα τραβούμε να πάρει σίδερα. Σας δείξει ηλεκτροκόλληση. Λοιπόν, και θέλω να δω το ύψος που θα βγει. Oh yeah! Ήρθαμε εδώ να κόψουμε τα σίδερα, λέει τη Ζέρμα, κυρίες και κύριοι. Να πάρουμε τα σίδερα, να φτιάξουμε το τρέλερ. Άου! Πετάει μυαλό ο Βασίλειο, πολύ μυαλό. Θα κάνει τρελή πατέντα πάλι. Να το δω για σένα. Να πάνε αγίτσα μου. Εντάξει, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Όλο πατέντες μου είσαι. Όλο πατέντα. Έχω καλά νέα και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι θα μάθεις ηλεκτροκόλληση. Τα κακά νέα είναι ότι θα σε βγει πίστη. Πήρα ηλεκτρόδια. Θα χαλάσω τις κατασκευές που έκανα με πάθος.
Σε ένα λεπτό θα είναι έτοιμο. Το χάλασμα. Αυτό ήταν τέντα. Δεν πρόλαβε. Τσάμπα κόπος. Έμπαινε μέσα, δώσε τα ρωτά, έκανε διάφορα. Έκανε, το έφτιαξα με πολύ πάθος. Και έτσι εύκολα το χαλάω, αλλά δεν το πετάω, το αφήνω με την πρώτη ευκαιρία που θα θέλω να φτιάξω κάτι που θα μοιάζει με αυτό κατασκευαστικά. Ξέρω είναι εδώ. Πάντα ο σιδεράς έχει σαβούρα. Και άμα μείνει καιρό, πέταγμα. Τα σκηνιά πέταγμα, εδώ θα κάνει μια κατασκευή με πολύ πάθος και έκανα λάθη. Έχει τα εργαλειάκια του. Πολύ βαρύ αυτό το πράγμα. Πώς και το έκανα εγώ το αυτό το πράγμα. Τόσο βάρος. Τίποτα πρέπει να είναι. Τα πάντα πρέπει να είναι πούπουλο. Βαρύ αυτό το πράγμα. Δούλευε έτσι ωραία όταν ήθελε και όταν δεν ήθελε μάγκωνε. Τέλος πάντων, θα μπορούσα να το είχα κάνει. Είναι βαρύ αυτό το πράγμα το κουβαλάς. Γιατί, για ποιο λόγο. Τώρα θα φτιάξω πράγματα τα οποία δεν ζυγίζουν. Ας μείνει λίγο εδώ, να επικεντρωθούμε. Αυτό ήταν η ράγα του. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα τρέιλεράκι, πολύ σούπερ, το πλύνω κιόλας. Θέλει άμα πει κάποιος για τις τρύπες, του κατατρύπησε το τρέιλερ, θα του πω and so what, και τι έγινε. Το σίδερο ήταν για μερικά χρόνια η δουλειά μου. Δεν παίζει ρόλο άμα είναι τρύπιο, ό,τι θες το κάνεις. Εδώ θα πρέπει να πληθεί, ladies and gentlemen, και ξεκινάμε την κατασκευή. Και δεν θα ξαναέρθει λέρωμα, γιατί αυτό θα κλείνει, δεν θα περνάει νερό εδώ μέσα, ούτε σκόνη, ούτε τίποτα. Όπως βλέπετε από εκείνη τη μεριά έχει και μία βρύση, η οποία θα παραμείνει, πως έχει. Να σας πω την αλήθεια. Χαίρομαι κάθε φορά που μαθαίνετε εκεί πράγματα και από τα λάθη μου και από τα πράγματα που κάνω σωστά. Τώρα είναι πούπουλο το τρέιλερ. Γι' αυτό και το είχα παραγγείλει μικρό. Λοιπόν, θα το έχω εδώ για να παίρνω τα μέτρα. Εδώ και θα αρχίσω να φτιάχνουμε το κάγκελο. Κλείσε Μάγδα να φέρουμε τα σίδερα. Λοιπόν, εδώ θα μπει το καγκελάκι. Θα σας δείξω πώς το φτιάχνω.
Αυτό εδώ πέρα είναι 70, αυτό είναι ο ορθοστάτης. Θα μπει εδώ. Έτσι. Και εδώ θα μπουν, να μην μπορείς να βγάλεις κάτι από μέσα, κατάλαβες. Θα έχει δύο κομμάτια. Μπορείς να βάλεις χέρι, δεν μπορείς να βγάλεις πράγματα. Δεν θα έχει μέσα μικρά πράγματα, θα έχει χοντρά. Αλλά μπορείς να το πάρεις. Το με το ποδήλατο θα έχει, τι το πάρεις, πού το πάρεις. Λοιπόν, και τώρα ερχόμαστε στην κατασκευή. Να δείτε πόσο γρήγορα μπορείς να το κάνει άνθρωπος αυτό το πράγμα. Θα κάνω δύο βίντεο. Σε ένα βίντεο τώρα εσείς είστε στο παραμότορ τρέιλερ και θα πάρω αποσπάσματα από εδώ, να σας δείξω αποσπάσματα, αλλά θα κάνω ακόμα ένα άλλο το οποίο θα δείχνει όλη την κατασκευή χωρίς να σταματήσει η κάμερα καθόλου, να δείτε πώς γίνεται. Λοιπόν, θα βγει μία ώρα, μισή ώρα. Από εδώ όσο και να το σμπρώχνω, αυτό εδώ πέρα δεν κουνιέται, κατάλαβες, 165 μισό. Κάνω το ίδιο και από αυτή τη μεριά, με ένα καλό μέτρο δεν χρειάζεται και δεύτερο άτομο, 166. Άρα, τι θα χρειαστεί, μετακίνηση λίγο από εκεί, μέχρι να έρθει 165 και 7,5. Επίτηδες κοντά μου, ζεσταίνω το ηλεκτρόδιο. 165 και 7,5, παιδιά, δεν έχει χάσει ούτε ένα χιλιοστό. Άμα έχανε ένα με δύο χιλιοστά, δεν πειράζει. Μην τρελαίνεστε, δεν φαίνεται. Μιλάμε για ένα πολύ πολύ ελαφρύ τρέιλερ, κυρίες και κύριοι. Το βάζω λίγο εδώ. Και ακούστε λίγο κάτι. Nice, isn't it? Τι λες, ρε φίλε. Αν δεν το πάρει, δεν το παίρνει για λίγο. Να το σηκώσεις πιο πάνω, βάλεις να σηκωθεί η ρόδα. Λοιπόν, είναι αυτό που σε έλεγα. Μόνο διαγώνια. Διαγώνια. Με έχει πάρει όλο το τρέιλερ. Το παραμοτέρ δεν μπαίνει. Άμα βγάλω τη ρόδα. Εγώ σκέφτομαι και το άλλο. Εδώ είναι από πάνω τώρα. Πρέπει να το παίρνει πλάκα-πλάκα. Τις έχει όμως πίσω. Ναι, μόλις αρθεί να κλείσει αυτό, θα τα σπάσει όλα εδώ πέρα. Δεν θα κλείνει. Ναι. Μπορώ να το έχω να είναι λίγο ανοιχτό. Εδώ πέρα. Να είναι λίγο έτσι ανοιχτό. Γεμίσεις σκόνες μέσα ενώ. Εγώ σκέφτομαι το άλλο. Μήπως έρχεται η ρόδα, καβαλάει μπροστά, δεν το σηκώνει, επειδή είναι ελαφρύ μηχανάκι. Γράφεις. Γράφω. Ναι.
Γιατί και αυτά είναι, έχουν την πλάκα τους. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι ψάχνω να βρω τον τρόπο να το κάνω. Να ξέρα έτσι, θα έπαιρνα ένα τρέιλερ 10 πόντους πιο μεγάλο. Λοιπόν, δεν θα μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί θα έχει τη σκεπή από εδώ. Δεν θα μπορώ να δουλέψω εγώ εδώ πέρα, να σταθώ έτσι όρθιος, όλο καμάρι. Πρέπει να το σπρώξω μέσα σε κασετίνα. Got it. Μία άλλη λύση. Είναι αυτήν εδώ. Μήπως να είναι ανοιχτό πίσω, όταν θέλω και το μηχανάκι ανοιχτό. Πώς θα το πιάσεις, με ημάντες? Παράνομο θα είναι αυτό το πράγμα. Αν το αγνοήσω το μηχανάκι και βγάζω ρόδα. Βασικά τώρα εδώ θα είναι εδώ πέρα. Δεν θα μπορώ να έχω το κεφάλι έτσι, εδώ. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Ναι. Δεν θα πρέπει, να μπαίνει έτσι, πλάγια. Κοίτα, για μία μετακίνηση μπαίνει. Για βάλε βγάλε εύκολα, δεν ξέρω αν μπαίνει. Ας υποθέσουμε ότι είναι έτσι εδώ. Κάνω αυτή την προσπάθεια και μάλλον κάτι θα κάνω τώρα. Θα έχω στο τρέιλερ ένα κλειδί κάπου που να συμφωνεί. Να το. Και αυτό είναι σαν το ποδηλάτο. Δηλαδή τώρα η ρόδα. Να το βγήκε. Είδες πόσο εύκολα. Βγαίνει. Βγήκε κιόλας. Ναι. Πάω να βγάλω εδώ το ταμπούρο. Α, δεν βγαίνει το ταμπούρο. Να το βγει, ελευθερώθηκε και από εδώ. Δηλαδή πόση ώρα έκανα τώρα? Ένα λεπτό. Ναι. Ελευθερώθηκε η ρόδα. Πόσο τον εβάσεις όμως? Πολύ ελαφρύ. Πολύ ελαφρύ μηχανάκι. Για να το βρίσκει πουθενά προφυλακτήρας. Όχι. Ξάτες. Φαντάσου ότι δεν θα έχεις ευκολία. Ναι, εδώ μπορεί να έχω κάτι σαν πατίνι. Να γλιστράει. Ροδάκι. Ναι, δηλαδή μπορώ να το βάζω εδώ, να έχει και βίδα να βιδώνει, καταλαβες, και γιατί δεν θα μπορώ να πάω πίσω, άρα αυτό θα το λύσω. Άρα βάλ το τώρα όπως να είναι. Και θα είναι δεμένο για να με το δένει κιόλας, να μην βρίσκει εξάτμιση κάτω. You know what I'm talking about? Άρα τώρα θα μπορούσα να το σύρω αυτό μέσα, να το στείλω μέσα. Τι γίνεται, έβγαλε τη ρόδα και δεν προχώρησε καθόλου μπροστά. Πειράς. Ναι.
Άμα καθόμαστε, βγάζουμε και φτερό. Όχι. Γιατί όχι. Yes. Άμα βρω τρόπο να βγαίνει αμέσως. Εγώ θα πάω Λευκάδα, Μάγδα. Βάλε, βγάλε όμως. Εδώ τώρα θα είναι μουσαμάς εδώ. Ναι. Βάλε, βγάλε, τι απάθει. Θα είναι εδώ η κατασκευή. Και κλείνει. Ναι, ναι, κλείνει εντελώς. Αν έχεις την παραπέτα, το πιδάλι. Το πιδάλι μπορώ να βάλω πιδάλι σπαστό. Ναι. Άμα θέλω, ή μπορώ να το βάλω λίγο πιο εκεί. Δεν κλείνω πίσω άμα μπει η παραπέτα. Τίποτα, τίποτα, να εδώ. Ναι. Τώρα θα μετρήσω να δω. Δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Παίρνω αυτό το. Μηχανάκι θα πάει όλο πιο εκεί. Είναι και το τιμόνι. Όλο. Το τιμόνι βγαίνει εύκολα. Βγαίνει από εδώ, δύο βίδες. Ξεκουμπώνει. Δηλαδή δεν είναι το πρόβλημα το ύψος. Το μάκρος είναι το πρόβλημα. 60 είναι κατασκευή. 60 ή 70. Άρα καλά είναι 70. Ο καθρέφτης τον ξεβιδώνω. Κάθομαι, ξεβιδώνω φτερό. Καθρέφτη και τα βάζω. Άμα έχω τα κλειδιά, ντάγκ, ντάγκ, σαν τσαντάκι, αυτά που χρειάζεται μόνο. Το φτερό έχει 1 βίδα. Ναι. Δεν το βγάζω το φτερό, γιατί θα βρω τρόπο να το βγάζω εύκολα. Μετά έρχομαι εδώ έτσι, θα είναι 70, άρα τελικά δεν θα το βάλω αυτό που το ύψος που πρέπει να είναι 70. Αν θέλω άμα ήταν για λίγο θα μπορούσα να ανοίξω εδώ, να σκίσω εδώ πέρα και να μπαίνει. Να βγαίνει ένα κομμάτι ρόδας. Δεν σφραγίζει, Βασίλη. Πατάει η σαπουράδα. Ναι, λοιπόν, κάτσε το βγάλω. Θα το κάνω 70, να είμαι σίγουρος. Άμα δεν θέλω να πάρω παραμότρο, το βάζω διαγώνια, δεν το λύνω. Μπορώ να θέλω να πάω Λευκάδα με σκηνή. Τώρα θα πάρω όλο και το ρέλι για αυτό το μηχανάκι. Θέλω να σου πω, μπορώ να το πάρω χωρίς το λύσω. Μ' άφησα από λάστιχο κάπου, πεταχτώ να το πάρω, παίρνω το τρέλι το μικρό. Λοιπόν, για να το κατεβάσω, θα έχω τη στρατηγική. Πώς το ανέβασα. Α, δεν είχα το στριχτήρι. Όλο στον αέρα. Τώρα είναι 30 κιλά. Έρχομαι εδώ. Βάζω τη ρόδα η οποία θέλει και φούσκωμα. Συνδέω σε τη βίδα και βάζω τα βιδάκια. You know? Πάει αυτή. Έρχομαι εδώ. Ο Κουτσουλικάκης ξέρει τι κάνω. Το πατάω εδώ πέρα.
μαζεύω τα κενά, δηλαδή έγινε μηχανάκι τώρα. Α, δεν μπήκε εδώ στη θήκη. Έχει μια θήκη εδώ πέρα. Να σου πω κάτι, για να πάρεις το μεταφορικό σου μέσο που θα κάνεις όλες τις αποστάσεις εκεί, κάθεσαι και ασχολείσαι και λίγο. Χρόνο έχουμε. Και θα γίνει και καλό στο να βάζω τη ρόδα. Να το. Το πατάω εδώ πέρα. Να το ρε φίλε. Το σφίγγω καλά, μην με φύγει καμιά ρόδα στον δρόμο. Έβαλα και το φρένο. Έτοιμο. Εγώ πιστεύω ναι. 1,70. Άρα το κολλάω έτσι πως είναι. Καλά, θα έχω αυτά τα πράγματα εδώ πάνω, δεν το πιστεύω. Τσιμπηματάκι. Πολύ μικρά. Όταν μου άνοιξε τρύπα. Την αγνώ, προχωράω. Την ώρα που μας τρεύω, ούτε μια φορά δεν την είδα τη λάμψη. Μία έφαγα τώρα, μία λάμψη. Φέρτιχ. Άλλη σκλά. Γεια. Πώς φαίνεται? Τα χαρά φαίνεται. Θα πρέπει να το γυρίσουμε. Δεν θα φτάσει στο καλώδιο. Αλλά, but, επειδή είμαι λεβέντζ, για κάτσε λίγο, φέγα λίγο, φέγα. Επειδή είμαι λεβέντζ και καραμπουζουχλής, στο τέλος όλο το θέμα είναι να γίνει δουλειάς. Άμα γίνεται δουλειάς, ναι ρε φίλε. Ουπ. Γωνιά. Καθαρή. Πρόσεξε και λίγο με τις κινήσεις τώρα. Εδώ δεν χρειάζεται να γίνει χαμός. Εφαρμόζει. Ναι. Yes. It is. Θα βάλω το παραμοτέρ πάνω. Το προϊόν που θα κουβαλάω. Άμα δω ότι παρά είναι, θα μπορούσε να είναι και πιο χαμηλό, μπορώ να το κόψω και εδώ. Yes, I do. Δεν πιστεύω να το κόψω. Είναι ένα τρέιλερ το οποίο είναι όπως τα περισσότερα, σε μέγεθος, σε ύψος. Τα περισσότερα είναι σε αυτό το ύψος. Συμφωνείς? Ναι. Εντάξει, εξαρτάται. Γιατί εγώ τώρα, άμα είναι χαμηλό και είναι όλο κουκουλιασμένο, πού να μπω εκεί μέσα? Πού να το δουλέψω δηλαδή εγώ? Τι να φορτώσω? Έχω ένα ψυγείο, δεν το χωράει. Ένα ντουλάπι, δεν το χωράει στο ύψος. Δηλαδή, καλύτερα να έχει κενό και να είναι άδειο και να μπορώ να πάρω και ένα πράγμα. Όχι, έτσι θα μείνει. Κολλάω. Κολλάω. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν θα γλιτώσει και πολλά πράγματα. Με 80 πάει αυτό. Δηλαδή να έχει λίγο πιο πολύ αντίσταση στον αέρα. Και λίγο το βάρος, μιλάμε τώρα για 5 κιλά. Για να μην μπορώ να μπω μέσα. Α, τώρα, ψηλέ. Όλο το νου σου στο πώς να
γλιτώσει εκεί, να κάνει. Να... Άρα, βάλτε εκεί να σε άρχοντα, ε. Μην είσαι κορόιδο, ρε ψηλέ. Ε, ναι, ρε ψηλέ. Πάρε αυτό το τροκόλωτο εδώ πέρα. Έτσι. Πού είναι το κομμάτι. Βάλ το εδώ ψηλέ μου. Εκεί να ψηλεί λίγο καλά. Δεν μας πειράζει, δε. Το στήσαμε λίγο τώρα, το ρίξα από δύο πόντες. 125 και 7. Εκατόν 25 και 2. Σύμφωνα με τις γωνίες, το στήσαμε λίγο τώρα, το ρίξα από δύο πόντες. Έβαλα αυτό εδώ πέρα, το οποίο σαν οδηγό πρόχειρα, να ρίξω και εδώ πέρα μία πόντα γρήγορη. Και εδώ το γόνιασμα. Ξημέρωσε. Ξημέρωσε μια άλλη μέρα. Έχω το σοφέρ εδώ, σοφέρε. Πήρα παπούτσια μεταχειρισμένα. Τι λέει, ρε ψηλέ. Να με δει ο Τουρλακόπουλος να με καμαρώσει. Να με δει ο Τουρλακόπουλος να με καμαρώσει. Από πάνω. Τουρλακόπουλος. Ήρθα στον Τουρλακόπουλο. Ακάλεστος. Αυτός έχει πάει στην Αθήνα τρέιλερ. Οι Αθηναίοι θέλουν Τουρλακόπουλο. Τι να τους κάνει γι' αυτός. Πρωτοβουσιάνοι είναι αυτοί. Μας στηρίζουν εκεί, είναι η Βουλή, είναι... παίρνονται υποφάσεις όλες από την Αθήνα. Και πρέπει και εμείς τους προσέχουμε, τους στέλνουμε προϊόντα. Εδώ κοιτάω πώς το έχει κάνει, γιατί δεν έχω ξαναδεί άλλη φορά. Ladies and gentlemen, κοιτάω να δω με αυτό εδώ το σίδερο. Το έχει λυγίσει για να έχει κλείσει και βγαίνει. Ladies and gentlemen, βγαίνει γιατί μπορεί και αυτό είναι λίγο πιο κοντό. Αθήνα είναι. Λοιπόν, έχει λουράκι εδώ πέρα. Το βάζεις αυτό εδώ πέρα έτσι. Τι διαδικασίες θα έχω εγώ. Το βάζεις, πιάνεις αυτό εδώ. Όταν θα να κλείσω την πόρτα. Πιάνω και αυτό εδώ, βάζω το λουράκι. Ναι φίλε, αλλά δεν περνάει σκόνη. Έχω ένα καγκού πίσω, σαν να έχεις καγκού. Εδώ τώρα δεν περνάει το ποντίκι να περάσει τίποτα. Αυτά πώς το έχει εδώ. Βασίλη. Τι. Εδώ λίγο μήπως περισσεύει η σκηνή. Όχι, πέφτει αυτό εδώ, πώς κάπως αλλιώς το είχε. Δέσπα. Α, έτσι. Μέσα δηλαδή. Ναι. Ναι. Μα λέω, γιατί το έβαλε εδώ. Και εδώ πέρα, οι τρύπες. Άρα θα πρέπει να μετρήσω και να έχω προορισμένες τρύπες
Έχει ένα λαμάκι, δύο. Τρία. Τρία και τρία, έξι. Ωραία. Έξι, εμείς έχουμε δύο. Και εδώ, πιάσε και αυτό λίγο. Τέσσερα. Πιάσε. Ναι, για να είναι πιο ομοιόμορφη, βλέπεις. Ξέρεις τι, το έβαλε και αυτός έτσι εδώ με κάγκελο, όπως το βάλαμε και εμείς. Δύο εδώ πέρα. Δύο, τέσσερα. Μπορούμε να βάλουμε άλλα δύο λαμάκια. Έξι. Ας είναι, δεν πειράζει. Ναι. Εδώ πέρα εμάς είναι μικρή απόσταση. Αυτό εδώ πέρα είναι 1,5 μέτρο. Δηλαδή είναι σχεδόν όσο είναι αυτό, είναι το τρέλερ. Κατάλαβες, εδώ δεν έχει. Κατάλαβες, είπα ότι τίποτα. Ναι, το ναι, 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 ναι. Που σημαίνει, άμα θέλω να βγάλω το πανί και να βάλω κάτι όρθιο, άμα έχει σίδερο δεν μπορείς να βάλεις. Ένα σιδεράκι μικρό θα βάλω εδώ. Να πάει έτσι και να βγαίνει. Μάλλον θα γυρνάει έτσι εδώ. Θα πάει έτσι. Πάμε να πάρουμε το παραμοτέρ, να το βγάλουμε στο τρέιλερ, να το βάλουμε, να δούμε ακριβώς πού είναι το παραμοτέρ. Να βάλουμε το μηχανάκι για να το κάνουμε όσο πιο κοντό γίνεται. Ή να το ρίξουμε έτσι. Μέτρο δεν το έχω. Έχει μέσα στο ντουλαπάκι νομίζω. Κάτσε να ανοίξω. Εμείς εδώ είμαστε 70 ή 54. Άμα είναι 54, πάει 93, το παραμοτέρ ίσα ίσα το χωράει. Mm. 54, είδες. Άμα βγάλουμε ένα θα είναι σε αυτό το ύψος. Πάντως, είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει εμένα αυτό. Ναι. Αλλά φαίνεται σαν να πουλάς popcorn. Mm. Ε? Εντάξει. Λάικα, λάικα. Μια χαρά. Mm. Άρα αυτό που κάναμε δεν ήταν βλακίες. Σου πετήσω και τα κουρόλα. Κάτι πρώτο κολλήσω μόνιμο αυτό. Άμα θέλω μεγαλύτερο, έχω τρέιλερ της μηχανής. Μόνιμο. Το μουσαμά. Πολλά να τέτοιο σίδερο εδώ. Α, στη μέση, στη μέση. Αλλά εγώ δεν θα κολλήσω ένα, θα κολλήσω και εδώ. Θα δοκιμάζω λίγο τώρα το λύνω. Εδώ θα έχει τη τσάντα του. Για να μην έχουν φθορά, μην έχουν τζάντα μέσα. Και
Και τώρα εγώ αυτή τη στιγμή θα πρέπει να το βάζω μέσα. Πανάλαφρο. Πούπουλο. Οριακά, για να πέσω εδώ, έτσι πρέπει να μπαίνω μέσα εδώ. Όχι, δεν πρέπει να το κατεβάσω άλλο. Βασίλη, δεν χωράς να μπεις μέσα. Ναι, όχι, να κάνω αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Αν το κατεβάσεις, αυτό εννοώ. Ναι. Εδώ δεν μπορώ να φτάσω, τώρα μπορώ. Ναι. Πότε δεν θα κλείνει εδώ, θα πρέπει να... Διαγώνια. Άρα δεν παίζει και μηχανάκι μαζί. Να το δούμε. Εδώ θα πρέπει να έχει κάτι να το δένει. Ναι. Βγαίνει έξω αυτό, αρκετά. Ναι. Α, αυτό κλείνει όμως, ναι. Εδώ βγαίνει έξω, αλλά τι γίνεται. Δεν πρέπει να το πιέζει εδώ. Η μεταφορά να το έχει ελεύθερο. Μπορεί η πόρτα να είναι με τέτοιον τρόπο εδώ πέρα, να πάει έτσι, στη μέση. Και όμως ο Μας να είναι λίγο χαλαρός. Ή θα αφήνεις τα δεματάκια πιο χαλαρά. Θα τα αφήνω πιο χαλαρά. Τα δεσίματα. Ναι. Πρέπει να έχει αυτό το ύψος, γιατί δεν μπορώ να μπω μέσα να το βγάλω, να το βάλω. Ναι, ναι. Δεύτερη μέρα. Έχουμε τελειώσει την κατασκευή. Έμειναν πολύ λίγα πραγματάκια. Έλα ρε ψηλέ. Και άμα είσαι και καραμπουζουκλής και λεβέζεις μαζί, κάνεις και αυτό εδώ για να φύγεις. Αχα. Για έλα εδώ εσύ. Τι είσαι εσύ? Τι λες ψηλέ? Το έχεις πάει αλλού, ρε φίλε. Ναι, ρε ψηλέ μου. Στείλε τώρα μία λάμα εδώ πέρα. Άμα τη στείλεις μία λάμα εδώ πέρα, θα μπορείς να τη γυρίσεις όπου θες και θα πέσει. Θα πέσει πάνω στην άλλη την κατασκευή. Και θα κάνει τσαφ, όπ. Αυτά είναι τα ψήματα. Είναι πολύ δυνατό. Κόβει τετράγωνα, καρέ. Ψηλέ, ήρθαμε πάλι. Το κολλήσεις εδώ. Και μετά με δίνει... Και τώρα κυρίες και κύριοι, η ώρα της αλήθειας, να δούμε άμα δεν την κάνει, δεν το έχω ξανακάνει αυτό, άμα δεν την κάνει την κίνηση αυτήν, τσάμπα κόπος. Μπορούμε να λύσουμε. Εγώ πιστεύω θα την κάνει. Κάνε την, ρε. Γύρνα, ρε. Γες, ρε φίλε.
Τι λες ρε φίλε. Α, τι τυχερός είσαι ρε ψηλέ. Λοιπόν, και αφού ήμουν τυχερός, συνεχίζουμε και βάζουμε ακόμα ένα λεζιέρμε. Ένα λαμάκι τέτοιο με μια τρύπα. Και από εδώ θα έρχεται αυτό. Έτσι. Και θα μπαίνει ένα λουκέτο εδώ. Λοιπόν, βρήκα αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι 3,5 χιλιοστά, δεν ξέρω πού χιλιοστά εγώ τώρα, και ο πάνω, δηλώς. Θα το κολλήσω μία στη μέση, γιατί μετά πάει και κουνιά, μπορεί να κουνηθεί και λίγο. Ωραία, το πιάνει αυτό τώρα εδώ πέρα, θα το κόψω αυτό εδώ πέρα, το ανοίξω τρύπα, λαμάκι, τρύπα, λουκέτο, λουκέτο. Έχει κανένα εξωγήινο, για δες. Βλέπεις κανένα εξωγήινο. Τέλειο το zoom. Φαίνεται και η... Και η εξωγήινη. Όχι. Α. Πώς το λένε. Ή το διαστημόπλιο. Να μην πω βούρνες. Πώς τα λένε αυτά τα... Τα βουνά, τα δέντρα. Θα έρχεται αυτό έτσι εδώ. Και θα πατάει και αυτή την πόρτα. Τώρα δεν μπορείς να τη βγάλεις αυτήν. Ωραία. Θα μπει μέσα το τραυλμό του αυτού προσώπου σου. Δεν θα στείλει υπάλληλο και κάποιον άλλον. Κάποιον δηλαδή αντιπρόσωπο ή διπρόσωπο και τέτοια. Θα μπει μέσα αυτός, ο ίδιος. Ο ιδρυτής. Titanic. Είναι πολύ απλό πράγμα να κάνεις την κατασκευή, αρκεί να μην είσαι τέρμα καμένος, δηλαδή μπορείς να είσαι καμένος, αλλά όχι τέρμα. Τώρα έχω από το πρωί, είμαι στο ποδάρι, το βράδυ θα κάνω edit βίντεο, 2-3 βίντεο. Κόλλησε από πάνω όπως βλέπετε. Όπως βλέπετε, παιδιά, οι σιδηροκατασκευές είναι παιχνιδάκι. Οποιοςδήποτε μπορεί να πάρει μια μικροκόλληση, να βλέπει τη σειρά βίντεο Travel Moto και να κάνει τις δικές του καλλιτεχνίες. Αυτό τώρα εδώ πέρα μπορώ να το κολλήσω εδώ. Για να δω τώρα, έρχεται αυτή είναι εδώ η πόρτα, εδώ πέρα. Βασικά αυτό θέλει λίγο στράβωμα. Είτε, τι είναι αυτό ρε. Το σφίγγω εδώ. Το ζεσταίνω με την ηλεκτροκόλληση. Απλά θα χρειαστεί να το ξύσω μετά λίγο. Δεν χρειάζεται κίτρινο, ζεστό να είναι. Και τώρα σαν κορόιδο. Πόσο θες, μεγάλο. Να το. Α, και μία ακόμα. Απλά θέλει τώρα τρόχισμα. Βάλε το τραγούδι Σφακιανάκης, καλλιτέχνης θα πει. Δεκαετία του 90. Δεν πήγαινε εγώ στα κλαμπς. Δεν πήγαινε ρε κουμπάρα στα κλαμπς. Πήγαινε. Πήγαινε γιατί μ' άρεσε να κλαμπς. Πήγαινε γιατί έπρεπε να πάω σαν νέο παιδί κι εγώ. Να παρευρεθώ κι εγώ.
φρούσπα τα άσπρα τα πουκάμισα. Πιο παλιά φρούσα τα δερμάτινα τα μπουφάν. Τα θυμάσαι? Τα πρόλαβες, ε? Όχι, τα πρόλαβα. Αυτά εδώ θα τα βγάλω. Τη βρύση άστην. Μπορεί να τη βγάλω και τη βρύση. Ένα στάρωμα σε σημεία που γίνανε εργασίες, χειρουργία. Μετά ακόμα ένα χέρι αστάρωμα και μετά ένα σπρέι το οποίο θα είναι ίδιο χρώμα. Δεν θα φαίνεται τίποτα, λέει η Ζέλμε. Πες και ο Μουσαμάς, μπόμπα. Να κατασκευή τώρα. Πολύ ωραίο. Σαν κλουβί είναι. Είναι μια κινητή αποθήκη η οποία θα με φανεί χρήσιμη.